Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πάλι ήρθε μια μεγάλη περιπέτεια. Σήμερα τι έχει για σας το μαγκαζίνο Γκρις, να λες και τι δεν έχει. Γι' αυτό λοιπόν μην αλλάξει κανείς το κανάλι και τη συχνότητα, γιατί σήμερα τα καλύτερα ever. Πρώτος μας λοιπόν προορισμός για σήμερα, η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαβίου Μάθησης της κυρίας Ανατσόρ. Να πω καταρχήν ότι αυτή η σχολή έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ μεράκι. Με όνειρο, με στόχους. Πόσο μεγάλη είναι η χαρά μου που ήμουνα και εγώ σπουδάστρια εδώ, πέρα από τη φιλία που μας διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι θα βρούμε στη σχολή της κυρίας Ανατσόρ? Την ονειχοπλαστική, τεχνική άκρων, μανικιούρ, πεντικιούρ. Έχουμε αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική, ρεφλεξολογία, ποδολογία, extension βλεφαρίδες. Τα πάντα τα οποία μπορούν να μάθουν τα κορίτσια μας και να μας κάνουν εμάς πιο όμορφες, αλλά και εκείνες να μπορούν να έχουν αργότερα μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της ομορφιάς. Όλες οι κοπέλες που έχουν αποφοιτήσει από εδώ, που δεν φεύγουν με ένα δίπλωμα συνήθως, φεύγουν με δύο και με τρία διπλώματα. Ναι, γιατί έχουμε κρατήσει και τις τιμές μας πάρα πολύ χαμηλές και ειδικά στα κορίτσια που θέλουν να σπουδάσουν και δύο ή και τρεις ειδικότητες, πάντα υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση από εμάς. Οι εγγραφές είναι όλο το χρόνο? Όλο το χρόνο οι εγγραφές, πάντα υπάρχουν καινούργια τμήματα για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, πώς να σου πω, είναι πάρα πολλά... Όλη την γκάμα των κοριτσιών. Σωστά, και όχι μόνο αυτό, είναι και ευέλικτο το ωράριό μας. Θυμάσαι εγώ μου ότι και σένα... Φυσικά, ναι. Να πω ότι έχετε εξυπηρετήσει πάρα πολύ και πολλές μανούλες με τις οποίες αποφασίσανε σε κάποια αλφα ηλικία που δεν έχει αυτός ο χώρος ηλικία. Καθόλου. Όρεξη και μεράκι πρέπει να έχεις, φίλη τηλεθεάτρια. Γιατί κάνουμε και ατομικά μαθήματα, όπως επίσης κάνουμε και πάρα πολλά σεμινάρια. Τα σεμινάρια δεν είναι μόνο για τις κοπέλες τις οποίες φοιτούν. Τα μετεκπαιδευτικά μας σεμινάρια είναι για όλες τις κοπέλες. Και αυτές, ας πούμε, που έχουν τελειώσει κάποια άλλη σχολή και για άλλες οι οποίες θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο, μία τάση, γιατί είναι συνέχεια έχουμε καινούργιες τάσεις στο μακιγιάζ, στα νύχια, στην αισθητική. Και πώς αλλιώς μπορούμε να τις παρακολουθούμε, έτσι και δεν κάνουμε ένα σεμινάριο. Να πω σε αυτό το σημείο όμως ότι έχετε και πάρα πολύ εξειδικευμένες καθηγήτριες πάνω από τα παιδιά και δίπλα στα παιδιά. Είναι συνοδοιπόροι σε όλη αυτή την πορεία. Αυτό το ταξίδι λοιπόν ξεκινάει δειλά-δειλά, αλλά ο προορισμός του ταξιδιού έχει την καλύτερη κατάληξη. Πάνω απ' όλα να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχω μαζέψει δίπλα μου τα καλύτερα παιδιά. Για μένα πρώτα είναι τα παιδιά μου και μετά είναι καθηγήτριες επαγγελματίες. Είναι η κυρία Πολιδόβαρδα, Θεοδοσία Πολιδόβαρδα, η οποία ασχολείται καθαρά με την τεχνική των άκρων. Είναι η κυρία Μαρία Βεσκούκη, που είναι καθηγήτρια στο μακιγιάζ, άλλο ένα μεγάλο όνομα. Είναι η κυρία Κατερίνα Σημακοπούλου, στο χώρο της αισθητικής, πάρα πολλά χρόνια στο ενεργητικό της. Είναι η κυρία Ευαγγελία Μπέτα, στο χώρο της κομμωτικής και των εξτέβλε φαρίδων. Εδώ, στη σχολή της κυρίας Ανατσόρου, χτίζονται καριέρες. Γι' αυτό λοιπόν βρεθήκαμε στη διδακτική αίθουσα του μακιγιάζ και δίπλα μου είναι η κορυφαία δασκάλα, η κορυφαία καθηγήτρια εισηγήτρια, η κυρία Μαρία Βεσκούκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε πώς με αποκαλούν οι μαθητρίες μου? Καθηγήτρια της καρδιάς τους. Νομίζω... Και αυτό με εγωιτεύει περισσότερο από το να είμαι καλή επαγγελματίας, διότι εδώ κοινός μας στόχος είναι, εκτός του ότι να βγάζουμε έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη εντός εισαγωγικών καριέρα που έχουν, θέλουμε να φεύγουν και ικανοποιημένοι όσον αφορά τη γενική συμπεριφορά μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι διαφορετικός. Βγάζεις καταξιωμένους επαγγελματίες σε όλα τα είδη. Υπάρχουν τμήματα που περιορίζονται εξάμηνα, εφτάμηνα, τριμηνά? Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να αναλάβουμε ιδιαίτερα μαθήματα όταν υπάρχει περιορισμός χρόνου από τον μαθητή, να μπορούμε να βγάλουμε με την ίδια ύλη. Σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Ακριβώς. Ξέρεις ότι ο κλάδος αυτός είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μονίμως ανάγκες. Βγαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνικές. Οπότε εμείς, σαν επαγγελματίες, παρακολουθούμε σεμινάρια. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε τη σχολή της κυρίας Ανατσόρου. Να μπουν σε τμήματα
τα κορίτσια μας, τις βάζουμε δοκιμαστικά για να παρακολουθήσουν ένα μάθημα, να δουν αν ταιριάζουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, αν αυτά που βλέπουν τους αρέσουν. Μαρία Βεσκούκη, εγγύηση στο καλό μακιγιάζ. Και είμαστε λοιπόν στην αίθουσα της ενοικοπλαστικής και δίπλα μου έχω την καθηγήτρια μου, προσέξτε τι θα σας πω, αλλά και την καθηγήτρια που σας μαθαίνει τα πάντα γύρω από την περιποίηση των νυχιών, την κυρία Σία μας. Γεια σου, Σιάκη μου, γλυκό. Καλώς όρισες και πάλι εγώ. Μου χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Έχουμε και τα ανάλογα σεμινάρια, οπότε έρχομαι σε τακτά διαστήματα για να βλέπω τις νέες τεχνικές. Και συμπληρώνεις τις γνώσεις σου. Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορείς να αρχίσεις να κάνεις αυτή τη τέχνη. Δεν την περιορίζεσαι στο 18, στο 17, στο 30. Στο δικό μου τμήμα, παιδιά, ότι είχαμε μαμά και κόρη πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δημιουργικό. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά από τη δική σου εμπειρία ότι και να τελειώσει ένα παιδί δεν σταματάει εκεί. Η σχέση μας είναι, παιδιά, συνεχιζόμενοι. Εγώ τους λέω ότι θα πάρουν σύνταξη μαζί μου. Το έχω ζήσει. Όταν μιλάμε για καθηγήτρια με συνέπεια, μιλάμε για έναν άνθρωπο για τη Σία που είναι πάνω από τα παιδιά. Θυμάμαι σου έστελνα δειλά-δειλά τις δουλίτσες μου που καθόμουν στο σπίτι που μας έδινες πρακτική για το σπίτι. Έτσι. Και τις έστελνα μηνύματα να δει. Κόλλησα τη στραζάκι εκεί. Πόσο δύσκολα είναι τα μαθήματα και πόσο διάρκεια έχουν. Το τετράμινο και υπάρχει και εξάμενη φίτηση. Ναι. Στην εξάμενη φίτηση υπάρχει μέσα ειδικό ποδολόγο που κάνει τα παιδιά κάνουν ποδολογία. Φυσικά υπάρχουν πάντα και τα ιδιαίτερα που μπορεί να κάνει ένα παιδί. Δεν θεωρώ κάτι δύσκολο. Όταν μπαίνεις μέσα εδώ, ξέρεις τι θες. Ήρθες για να μάθεις. Κάτι τελευταίο να τονίσουμε, Αγγελική, να το πούμε αυτό, γιατί ξέρεις πως μου αρέσει. Τελικά μια γυναίκα, όταν απλώνει το χέρι, πρέπει να έχει ωραία άκρα. Εννοείται. Εννοείται. Είναι σημείο ερωτισμού. Εννοείται. Το ξέρεις και εμάς ένα. Ναι, καλά, εγώ μονίμως. Οπότε, αν θέλετε τον καλύτερο καλοπισμό και ακόμα ένα παραπάνω, είτε να μάθετε για εσάς, είτε να μπορείτε να το κάνετε σαν επάγγελμα, εγγύηση είναι μία. Έρχεστε εδώ στη σχολή της κυρίας Άννας Τσόρου και μαθαίνετε τη σωστή ονειχοπλαστική. Όλα τα κορίτσια τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στο χώρο μας, έως 40% έκπτωση μέχρι και τέλος Ιουλίου. Εσείς φυσικά δεν έχετε παρά να στείλετε inbox στα social media της κυρίας Άννα Τσόρου και στη σχολή και να πείτε απλά «Μαγκαζίνο Γκρις». Καλημέρα, καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθέατες. Σήμερα το «Μαγκαζίνο Γκρις» θα σας πάει βόλτα, αλλά όχι ποδαράτο. Πάμε με το καλύτερο όχημα. Και με ρωτάς που θα πάει αυτή η βαλίτσα? Με τη μεταφορική εταιρεία του κύριου Γιώργου Κάτρη πάει παντού. Θέλεις ασφάλεια, θέλεις οικονομία? Γιώργος Κάτρης. Θέλεις να μετακομίσεις το σπίτι σου? Γιώργος Κάτρης. Θέλεις επίσης να μετακομίσεις τους ηλεκτρονικούς σου υπολογιστές ή αξίας αντικείμενα? Γιώργος Κάτρης. Εγγύηση στη μεταφορά. Και επειδή, φίλοι τηλεθεάτρια, με ρωτάς πώς θα πας τη βαλίτσα σου και θα τη μεταφέρεις με ασφάλεια και οικονομία, εγώ σου βρήκα τη λύση. Και εγώ έρθω στη μεταφορική εταιρεία του κύριου Γιώργου Κάτρη και δίπλα μου είναι η κυρία Βεσκούκη, εκπρόσωπος της εταιρείας. Καλωσορίζουμε και εμείς την όμορφη Λιούπολη από τα γραφεία του κυρίου Κάτρη. Τι σημαίνει μεταφορές, μετακομίσεις, Γιώργος Κάτρης? Η εταιρεία Γιώργος Κάτρης δραστηριοποιείται από το 2000. Είναι ειδικευμένη στις ψυγειομεταφορές, καθώς επίσης και στη διανομή φαρμάκων και στις μετακομίσεις. Οι διαδικασίες αυτές γίνονται και εντός και εκτός Αθηνών, καθώς επίσης και στα νησιά μας. Δουλεύουμε πάρα πολύ και στα νησιά. Μυτιλίνη, Ρόδο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα. Μας αρέσουν νομίζω τα νησιά. Τα αγαπάμε γενικά. Ειδικά και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες έχετε πιάσει σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Θέλω να επισημάνω ότι οι μεταφορές γίνονται με ειδικά διζωνικά οχήματα. Τα φορτηγά μας έχουν ειδικά ψυγεία με δύο διαφορετικές θερμοκρασίες. Πράγμα που σημαίνει ότι μεταφέρουμε δύο διαφορετικά αντικείμενα. Δύο διαφορετικά προϊόντα, μάλλον να το πω πιο σωστά. Μιλάμε για τη θερμοκρασία που είναι πάρα πολύ βασικό ανάλογα τι μεταφέρουμε. Βεβαίως, να γιατί υπάρχει και προστασία στο προϊόν ή στις ηλεκτρονικές συσκευές μας, που είναι ακριβώς. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μεταφέρουμε φάρμακα, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι η βαρύτητα. Η φάρμακο είναι ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν. Οπότε αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της εταιρείας του κύριου Γιώργου Κάτρη. Βεβαίως. Έχει μια 20ετία εμπειρία πίσω της, έχει ένα πολύ δυναμικό προσωπικό, το οποίο είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι καλά εκπαιδευμένο, λειτουργούμε με πάρα πολύ συνέπεια και είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Θες να κάνεις μεταφορά? Ακριβώς. Θες να κάνεις μετακόμιση και έχεις κάποια ευπαθή προϊόντα. Ναι. Σωστά. Ή αξίας αντικείμενα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν περάσει, να το πω εισαγωγικά ή έτσι λίγο χιουμοριστικά,
casting για να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά με συνέπεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι θα το πάρετε ακέραιο. Ο κύριος Κάτρης νομίζω ότι όλο το προσωπικό το έχει διαλέξει ένα προς ένα, γιατί άλλος μεταφέρει τα φάρμακα, άλλος είναι για τη μετακόμιση. Τα φάρμακα πρέπει να πάνε με ακρίβεια, πρέπει να πάνε σε σωστές θερμοκρασίες όπως προαναφέραμε, πρέπει να είναι ακριβή στην ώρα τους. Η συνέπεια για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό προσόν. Από τους πιο απαιτητικούς μέχρι εισαγωγικά κάποιες απλές μεταφορές. Ακριβώς. Έχουμε εντός Αττικής, το ξανατονίζω αυτό, και μπορείτε να μπείτε και στα social media να τα δείτε όλα αυτά που σας λέω με ακρίβεια και φωτογραφικό υλικό. Δουλεύουμε επίσης πάρα πολύ στην Πελοπόννησο. Έχουμε πιάσει και τα υπηρετικά κάτω. Δουλεύουμε στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στη Μυτιλίνη και στην Κεφαλονιά. Και ευελπιστούμε να διευρύνουμε τις ανάγκες και των υπόλοιπων νησιών. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, να σας τονίσω αυτά λίγο που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες σας. Γιώργος Κάτρης. Εγγύηση στη μεταφορά και μετακόμιση, είτε το σπίτι σου είναι αυτό, είτε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είτε ακόμα μεταφορά φαρμάκων, που προσέξτε εδώ πέρα την ιδιαιτερότητα της εταιρείας. Μιλάμε ότι τα ψυγεία είναι διζωνικά. Είναι διζωνικά. Νομίζω ότι δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού αυτή την πολυτέλεια. Ακριβώς. Γιατί εδώ μιλάμε για μία οικογένεια. Και όταν μιλάμε για τη μεταφορική εταιρεία του Γιώργου Κάτρη, μόνο αυτά τα αποτελέσματα μπορείς να έχεις. Κυρία Βεσπούκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο, ηρών Πολυτεχνείου 58 στην Ηλιούπολη σας βρίσκουμε. Ακριβώς. Έρχεστε εδώ, σας υποδέχονται όλα τα κορίτσια και όλο το προσωπικό με αγάπη. Και νομίζω ότι άμα αφαιθείτε στα χέρια τους θα μείνετε φουλ. Είναι το μόνο σίγουρο. Φουλ ικανοποιημένα. Είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κάτρη, το στυλοβάτη αυτής εδώ πέρα της εταιρείας, που μας προσφέρει την αγάπη του για να μπορούμε να έχουμε σίγουρη και ασφαλή μεταφορά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πόσο ενθουσιασμένη είμαι όταν δίπλα μου είναι ο βασιλιάς της μεταφοράς και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Κάτρη, που θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως για τα τρία μας σημεία της εταιρείας του. Ποιότητα, ασφάλεια και οικονομία. Εγγύηση στη μεταφορά. Και φυσικά εσείς δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε όλα τα social media του Γιώργου Κάτρη και θα πιστείτε. Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα που ακούει στο όνομα Σούτας Import Agencies. Η εταιρεία αυτή ειδικεύεται σε εισαγωγή συσσωρευτών, οχημάτων, φωτοβολταϊκών, σκαφών και ούτω καθεξής. Τα τους είναι σε άριστη ποιότητα. Επίσης, είναι σε ανταγωνιστικές τιμές, όπως ακόμα μπορούν να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς. Πού μπορείτε όμως να τους βρείτε για να προμηθευτείτε κι εσείς τους δικούς σας συσσωρευτές? Αθηνάς 76 λοιπόν, στον Κορυδαλό και στο γνωστό site sutas.gr. Τα είδη της εταιρείας τα εγγυούνται ακόμα και οι πελάτες. Σούτας Import Agencies. Αθηνάς 76 λοιπόν, στον Κορυδαλό και στο γνωστό site sutas.gr. Για να βρεις κι εσύ το συσσωρευτή που σου ταιριάζει. Τους είναι σε άριστη ποιότητα. Επίσης, είναι σε ανταγωνιστικές τιμές, όπως ακόμα μπορούν να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς. Σούτας Import Agencies. Για να βρεις και εσύ το συσσωρευτή που σου ταιριάζει. Καλημέρα! Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Μαγκαζίνο Γκρις. Θα κάνουμε προτάσεις, shopping. Είμαι στον Κορυδαλό, ήρθα να συναντήσω τον επιχειρηματία Νίκο Μακρύ με την επιχείρηση Insta Sport.
Τι σημαίνει, πες μας αρχικά. Είναι το νέο μου παιδί, θα το πω. Πάντα ήθελα οι πελάτες να έχουν δυνατότητα να φτιάξουν ένα ρούχο το οποίο θα είναι μοναδικό. Ότι θα το φορέσουν και δεν θα το δούνε σε άλλους 100, 200, 1000 ανθρώπους. Οπότε με μία μέθοδο πολύ καινοτόμα. Πρωτοποριακή θα έλεγα σε αυτό το σημείο. Έτσι. Και επειδή πραγματικά έχουμε χαζέψει με όλα τα μπλουζάκια, με τα παντελόνια. Εμείς βάφουμε την ίνα του υφάσματος, κάτι που με τα πλησίματα, όσα και να περάσουν, κρατάνε το ρούχο ακέραιο. Έρχομαι εγώ. Θέλω καρτούν. Θέλω τη φωτογραφία μου. Μπορείς να μου το κάνεις? Ναι, φυσικά και μπορώ. Μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλει κάποιος επάνω στο ρούχο, αρκεί να έχω αυτό που θέλει σε καλή ανάλυση. Πες μου, ποιο είναι το πιο πρωτότυπο που σου έχουν ζητήσει? Εμένα μ' αρέσει γενικά να φτιάχνω για οικογένειες. Μ' αρέσει όταν φτιάχνει πατέρας, μητέρα με κορίτσι, αγόρι. Ένα σετ, ας πούμε, με ένα θέμα, με ίδιο θέμα. Για όλη λοιπόν την οικογένεια, ερχόμαστε στο Insta Sport και έχουμε ακριβώς την ίδια θεματολογία. Σωστά. Θέλω να με διορθώνεις, αλλά νομίζω ότι είσαι τόσο πολύ μορφικό κατάστημα που μπορούν να σου φέρουν ακόμα και πορτοφολάκι και να το τακτοποιήσεις ανάλογα στα γούστα τους. Λοιπόν, οτιδήποτε είναι σε βαμβακερό ύφασμα, 100% βαμβακερό ύφασμα, μπορούμε να κάνουμε τη μέθοδο αυτή. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε. Εσείς δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε όλα τα social media του επιχειρηματία Νίκο Μακρύ και να κάνετε τη δική σας παραγγελία. Και με ένα τηλεφώνημα θα έρθει στην πόρτα σας. Insta Sport. Τελευταίος και πιο γευστικός προορισμός μας για σήμερα είναι η Ταβέρνα Ο Κρητικός, που κρατάει την παράδοση αλλά έχει και τόσα χρόνια πείρα στο καλό ποιοτικό φαγητό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δίπλα μου έχω τον επιχειρηματία, φίλο μου και ιδιοκτήτη, που με έχει ταΐσει ούκο λίγο εις φορές. Το γνωρίζετε νομίζω, το Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις? Γεια σου εγώ. Καταρχήν, να ξέρεις ότι σε προτιμά πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο για τη φιλία μας και όχι μόνο εγώ. Όλη η showbiz έχει περάσει από τα χεράκια σου. Και όταν είπα ότι για μια οικογενειακή επιχείρηση έτσι σερβίδια, σε παρακαλώ, γιατί μου είχε ανοίξει και όρεξη. Βάζω όταν λίγο πιλαφάκι. Μιλάμε ότι είναι οικογενειακή επιχείρηση, να πω ότι δεν είσαι μόνος εδώ. Είναι η μαμά που είναι στην κουζίνα. Καθαρά ποιοτικά προϊόντα χρησιμοποιείται από την Κρήτη. Και έχετε τα δικά σας μενού. Θέλεις να μου πεις λίγο εδώ τι μας έχεις ετοιμάσει μόνο για το μαγκαζίνο Γκρις? Γαμοπύλαφο, απάκι κριτικό, καλτσουνάκια, στάκα special, παντσέτα καπνιστή. Έχουμε και τα θαλασσινά μας, μπαγαλιάρο, σκορδαλιά, γαρίδες, λουκάνικο έχουμε από εκεί. Ωραία. Να πω ότι δεν έχουμε μόνο κρεατικά και βλέπεις, έτσι είμαι έτοιμη. Ορίστε παρακαλώ να με σερβίρετε. Θα σου βάλω λίγο πιλαφάκι. Βεβαίως, ένα πιλαφάκι. Ένα απάκι. Απάκι, τι είναι το απάκι, Δημήτρη? Είναι χοιρινό καπνιστό με ζεράκι της Κρήτης. Πολύ ωραίο. Ναι. Ένα καλτσουνάκι να δοκιμάσεις. Το καλτσουνάκι του είναι υπέροχο, παιδιά. Είναι και υπέροχο. Μία στάκα. Λίγο στάκα, να σταθώ λίγο στη στάκα. Βάλε μου τη στάκα και όσο μου βάζει τη στάκα, εσύ. Εγώ θα την τρώω, εσύ θα μου λες την στάκα. Γιατί όταν τρώνε, δεν μιλάνε. Είναι από την Αγελάδα. Την ώρα που την αρμέγουμε, βγαίνει το γάλα. Ναι, από πάνω, αφρός και τσίπα, αυτό το μαζεύουμε και το τηγανίζουμε. Είναι σαν τυρί λιωμένο. Από εκεί μαζεύουμε το καθαρό βούτυρο γάλακτος και φτιάχνουμε το πιλάφι, το κριτικό, το γαμοπιλάφι. Να σου πω κάτι, Δημήτρη μου, επειδή κάποιος θα αναρωτηθεί και θα πει είναι οικογενειακή ταβέρνα, αλλά έχει μόνο κρέατα? Όχι. Και θαλασσίνα τα πάντα. Έχουμε μπαγαλιάρο, γαλαίο, καλαμάρι, καλαμάρι γονό, ψαράκια, γαβράκι, σαρδελίτσα, τα ποδάκι, τα πάντα. Και κριτικούς παραδοσιακούς μεζέδες, βέβαια. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, είναι λίγο αγένεια αυτό που σου κάνω, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Συγγνώμη κιόλας. Θέλω να μου πεις τι καλύπτεται σαν χώρος. Γιατί εκτός ότι έρχονται όλο το κερατζίνι σε σένα και όχι μόνο και από τα βόρεια προάστια και από τα δυτικά προάστια, καλύπτεις και γάμους. Κάνω βαφτίσεις, γάμους, τα πάντα, όλες τις εκδηλώσεις, όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχεις τραπέζια έξω, οπότε γλεντοκοπάμε όχι μόνο κριτικά, παραδοσιακά με σιρτάκια καλαματιανά. Τα πάντα και νησιώτικα, ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να μου πεις πού σε βρίσκουμε καταρχήν. Είμαστε στην Αφιάλη στο κερατζίνι. Γαλινού 15. Ναι. Ταβέρνα Ο Κρητικός. Είμαστε 35 χρόνια. 35 χρόνια είναι εσύ, Δημήτρη. 35 χρόνια, ναι. Μιλάμε για μια επιχείρηση στιβαρή. Μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει αφήσει ιστορία. Δημήτρη μου, συγγνώμη. Το είχε ξεκινήσει το μαγαζί ο θείος μου και ο αδερφός του πατέρα μου. Ναι. Και τα τελευταία 15 χρόνια το έχω από 20 χρονών.
περνάμε στις επόμενες γενιές και νομίζω ότι αυτή η ταβέρνα θα παραμείνει και για πάρα πολλές γενιές ακόμα. Προσκάλεσες όλες τις οικογένειες να τους δώσεις δωρεάν φαγητό. Ταΐζαμε για 59 μέρες, είχαμε φτάσει πάνω από 600 μερίδες την ημέρα και δίναμε δωρεάν στον κόσμο. Λόγω που είχαν σταματήσει οι εκκλησίες, αναλάβαμε εμείς το να ταΐζουμε τον κόσμο δωρεάν. Να φάει καλά, γευστικά, οικονομικά, καθαρά, ποιοτικά. Προσκαλώ τη σκηνοθέτη την εκπομπή μου και ήρθε η ώρα να φάμε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλοκαίρι, αγαπούλες μου, ραντεβού το χειμώνα, αλλά μέχρι τότε να ερωτευτείτε, να κάνετε πολλές βουτίτσες και φυσικά πάντα αντιλιακό σε παραλίες και ακτές. Μέχρι όμως να τα ξαναπούμε, θα μου λείψετε. Μάκια!